Δεν μπορείς να κάνεις κάτι τόσο φρικτό. Δεν το έχεις μέσα σου. Επειδή δεν το έχω εγώ μέσα μου. Και εσύ είσαι εγώ. Είμαι κάτι περισσότερο από σένα. Ίσως έχει κυριεύσει τελείως ο συμβιωτικός οργανισμός. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το μάθουμε. Πρέπει να μιλήσουμε με τον πραγματικό Πίτερ Πάρκερ. Τον Πίτερ Πάρκερ που ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους γύρω του. Έφυγε για τα καλά. Έφυγε. Ξέρω ότι δεν θα μιλήσει σε μένα. Όμως έφερα κάποιον με τον οποίο ίσως θέλει να μιλήσει. Όχι, δεν μπορεί. Πίτερ, εγώ είμαι ο θείος μου. Φύγε, Μπεν. Του τα είπαν όλα. Είσαι πραγματικά εσύ. Νόμιζες ότι τα πράγματα θα είπαν εύκολα, αγόρι μου, ε? Έτσι νόμιζες. Μα, δεν μπορώ να το κάνω, θείε Μπεν. Ξέρεις τι κακή τύχη έχω. Ανοησίες. Αγόρι μου, η καλή ή η κακή τύχη είναι απλά η σωστή ή η λάθος μίξη της ευκαιρίας, της προετοιμασίας και της αυτοπεποίθησης. Ξέρω ότι είσαι προετοιμασμένος επειδή έβαλα το χέρι μου, οπότε μας μένει μόνο η ευκαιρία. Ξέρω ότι πέρασες πολύ δύσκολες στιγμές, όμως σε αυτή τη διάσταση είναι κοντά σου. Κι ό,τι κι αν συμβεί, θα σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω κι εγώ, θείε Μπεν. Εγώ... Σ' αγαπάω κι εγώ. Θυμάσαι τι σου έμαθα, Πίτερ, για τη μεγάλη δύναμη. Ναι, η μεγάλη δύναμη πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη υπευθυνότητα. Πίτερ, υπάρχει κάτι κακό μέσα σου. Είναι καθήκον σου προς τον κόσμο και τον εαυτό σου να το αποβάλεις. Ξεφορτώσου το. Σε παρακαλώ. Ναι, πρέπει να το κάνω. Τι του συμβαίνει? Προσπαθεί να αποβάλει το συμβιωτικό οργανισμό, όμως δεν θα τον αφήσει χωρίς αγώνα. Πολέμησε τον, Πίτερ. Πολέμησε τον με όλη σου την καρδιά και την ψυχή. Την αληθινή σου καρδιά και ψυχή. Δεν θα πετύχει. Είναι πολύ οδυνηρό. Λυπάμαι για όλα τα κακά πράγματα που έκανα. Συγχωρέστε με. Συγχωρέστε με. Εξαφανίστηκε.